Λοιπόν, θα αρχίσω λίγο ανορθόδοξα αυτό το βίντεο, καθώς δεν έχω δίπλα μου το έτερο νήμιση, το διόσκουρό μου, τον μονόσκουρό μου, γιατί οι διόσκουροι είμαστε και δύο μαζί, αλλά έχω εδώ σύσσωμη την σκηνοθετική ομάδα και την ομάδα των καμεραμάν. Θα αρχίσω λίγο ανορθόδοξα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, που σας άρεσε, που είναι δεδομένο ότι θα σας αρέσει, κάντε subscribe. Καλό, δεν γιατί το λέμε πάντα στο τέλος, δεν κατάλαβα. Το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να κάνουν όλοι όσοι μας βλέπουν subscribe στο κανάλι μας, να μεγαλώσουμε, να φτάσουμε 50.000, να δώσουμε το δεύτερο giveaway, γιατί το πρώτο, θυμάστε όλοι, ήταν στις 20.000, σωστά, δώσαμε ένα PlayStation. Θα δώσουμε κάτι πολύ μεγάλο στις 50.000, κάτι που θα είναι μεγαλύτερο και θα αρμόζει σε μισή εκατοντάδα χιλιάδες, γιατί σε ένα εκατοντάδα θα πάρουμε πλακέτα. Έτσι θα πάμε εκεί στην Google, θα μας βραβεύσουν. Τώρα θα είναι μισή πλακέτα, δεν την παίρνεις βέβαια όταν φτάνεις 50.000. Οπότε τι λέει εκεί ο κύριος πάνω στον πίνακα που λέει σήκω στον πίνακα να τα γράψει σωστά. Στα εξηγεί καλά αυτός που το έχει γράψει. Subscribe λοιπόν, παιδιά, όλοι μαζί. Και είμαστε σήμερα εδώ πέρα με τον φανταστικό μου φίλο τον Κουβά, που δεν είμαστε καθόλου φίλοι, γιατί δεν πάμε ποτέ Κουβά, πάμε συνέχεια ταμείο. Όπως πήγαμε ταμείο και αυτό το Σαββατοκύριακο, στα περισσότερα μάτς, νομίζω Κουβά πήγαμε μόνο στην ΑΕΚ και αυτό στο 80 φεύγα, πολύ, δηλαδή στο 90 παρά 80 φεύγα. Λοιπόν, 15η αγωνιστική είναι η πρώτη εμβόλυμη για φέτος, με ομάδες που δεν προλαβαίνουν καν να ξεκουραστούν, γιατί έρχεται μετά και η 16η αγωνιστική. Δηλαδή ήταν η 14η. NBA, κανονικά, back to back, τα πάντα. Δηλαδή οι ομάδες τώρα μέσα σε ένα τέτοιο, σε ένα αεροπλάνο κοιμούνται τώρα τα παιδιά. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Το πρώτο παιχνίδι είναι 5 ώρα Ξάνθη Πανετολικός. Δεν θα έχουμε παιδιά, φυσικά χαιρόμαστε όλοι, δεν θα έχουμε στατιστικά έτσι. Δηλαδή αυτή η μάστιγα πλέον. Όχι, τι είναι βαριόμουν, μα δεν τα θέλει κανένας αυτά τα πράγματα. Θέλετε να μας γράψετε από κάτω ποιος ακούει αυτά τα στατιστικά. Χάνει τη μαγεία, καταρχάς ούτε αστεία είναι. Ούτε έχουν να δώσουν κάτι σε προγνωστικό, είναι μόνο για ιστορικό τέτοιο. Εντάξει, την αγαπάμε την ιστορία, αλλά να έχει και ένα μέτρο. Τα γράφουμε και στο site ακριβώς. www.betarades.gr, όλα για το στοίχημα με ένα κλικ. Λοιπόν, Ξάνθη Πανετολικό στο πρώτο παιχνίδι στις 5 η ώρα. Η Ξάνθη, η οποία τη δύναμη άσοχη με καινούριο προπονητή, ξεχάσαμε να το πούμε, τον Παράσχο, ο οποίος Παράσχος φτάνει το ματζουράκι στις φορές που έχει αναλάβει την Ξάνθη. Είναι η τρίτη του φορά. Καλό. Ναι, αλλά δεν έφτασε όμως κάποιον άλλον, γνωστό μας. Έχει περάσει από 16 ομάδες διαφορετικές ο Παράσχος. Ποιος έχει περάσει από 18? Όχι, φίλε, δικός μας είπα. Νικόλας Αλέφαντος. Ναι, από 18 ομάδες. Αλλά είναι στα βήματά του ο Παράσχος. Δηλαδή έχει 2 ομάδες ακόμα να αλλάξει. Λοιπόν, Πανετολικός κλάμα να τον κλαίνει και οι Ρέγγες. Έχασε όπως ήταν αναμενόμενο από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ πολύ πιο εύκολα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυρισμός για τον Πανετολικό και αν υπάρχει γυρισμός κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Το παιχνίδι είναι στις 5 ώρα, δεν έχουμε προγνωστικό, γι' αυτό θα το περάσουμε λίγο γρήγορα για να προλάβουμε να πούμε και είχαμε και κλήρωση κυπέλου που μας αρέσει το κύπελο σαν θεσμός γενικά. Δεν μπορούσε να κάτσει καλύτερα. Ναι, δεν μπορούσε να κάτσει καλύτερα. Αυτό είναι για τον guest, άντε να το αποκαλύψω τώρα. Λοιπόν, το επόμενο μας guest, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη, είναι με τον Σωτήρη Γεωργούτζο. Θα πεθάνω, δεν είμαι καλά. Δεν θα προλάβω να πάω στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη. Με περιμένουν τα παιδιά εκεί να κάνουμε πομπάρες όλοι μαζί. Και συνοδεύεται πάνω στην κλήρωση. Καταρχάς συνοδεύεται με την ήττα από το Θεσπρωτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Και τον Αρκούδο που ήταν εκεί, μπορείς να το δείξεις τον Αρκούδο. Λίγο αργότερα από το αλλά πέφτει και με το γεγονός ότι η Καλαμάτα έτυχε στο κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Και δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε, όχι. Και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το σχολιάσουμε μέσα στο βίντεο. Από σένα εξαρτάται αυτό. Με τίποτα. Ο Ολυμπιακός ΑΕΛ είναι το επόμενο παιχνιδάκι. Τετάρτη τώρα πάλι, 5 και 4. Ο Ολυμπιακός έριξε πεντάρα στον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά. Ναι, ξεμπούκωσε. Αλλά έχασε τον Κιγέρμε, φίλε. Γιατί ο Πασαλίδης, ένας, όχι εδώ, μια οδό που έχουμε. Στην οδό. Ναι, του έδωσε το παπούτσι στο χέρι κανονικά. Και τον άφησε έξω για αρκετό καιρό. Ένα τάκλιν. Τι να σου πω, δηλαδή Vinny Jones. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το θυμάσαι το Vinny Jones, ναι. Που έπεφτε με τα δύο πόδια, σου έδινε τα πόδια στο χέρι και του λες και ευχαριστώ. Δηλαδή δεν μπορούσε να σηκωθεί πάνω να του πει κάτι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός όπως είπαμε, ναι, ξεμπούκωσε. Παραμένει πρώτος σε ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Παίζει κόντρα στη Λάρισα. Η Λάρισα είναι η ομάδα με τις περισσότερες ανατροπές. Εκεί έπαιζε κόντρα στον Ατρόμητο στη Λάρισα. Και εκεί στο 0-2 βάζει τον γκολ 1-2 και λέμε όλοι πάλι ξανά πάνε να γίνει ανατροπούλα. Τελικά έμεινε 1-2. Αλλά είχαμε σκηνικά όμως. Είχαμε σκηνικά γιατί ο Αλέξο Κούγιας κατέθεσε ότι δέχεται απειλές από εμπόρους ναρκωτικών. Κατέθεσε και την εθνικότητα των εμπόρων ναρκωτικών. Και ότι απειλούν και το παιδί του. Πήγε, έδωσε ένορκη διοικητική κατάθεση. Είχε και συνέντευξη τύπου.
κατήγγειλε πάρα πολλά πράγματα, ότι τον απειλούν και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχει, ξέρουμε ότι στην ΑΕΛ υπάρχει εδώ μια αναμπουμπούλα. Να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό, γιατί εντάξει, η ΑΕΛ δεν είναι και πολύ για τα σκυλιά φέτος. Παίζει καλή μπαλίτσα. Εντάξει, έχασε από τον Ατρόμ, το οποίο και αυτός είναι μια κλασική ομάδα που είναι ικανός και για το καλύτερο και για το χειρότερο. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με ακόμα περισσότερες επιλογές. Όπως Fantasy, Missions και Match Combo του Stoiximan.gr. Stoiximan.gr. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Λοιπόν, ένα από τα ωραία παιχνίδια της αγωνιστικής είναι το Όφι Παναθηναϊκός. Πολύ καλό, πολύ καλό παιχνίδι. Είναι 5 και 4 στις, την Τετάρτη και από αυτό έχουμε προγνωστικό. Κακαλάτο. Όχι κακαλάτο, δεν είναι κακαλάτο. Φλόρικο. Ναι, ντουνουμπού είναι. Διπλό τρανομπέτ θα δώσουμε. Παρότι ο Όφι τα πάει περίφημα, νίκησε με ανατροπή και τριάρα τον Άρη, κατάφερε ισοφάρι στο πρώτο ημίχρονο και από εκεί και πέρα του άνοιξε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός κόντρα στη Λαμία, νίκησε με 2-0 και οι δύο ομάδες είναι στα πάνω τους. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που αξίζει να κάτσουμε να το δούμε. Είναι και δύο ομάδες με νεαρούς παίκτες, δύο σύνολα τα οποία έχουν να δώσουν όταν ρολάρουν στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε με τον Παναθηναϊκό. Οι εισάξιες πάνω κάτω είναι οι ομάδες. Απλώς διαλέγουμε να πάμε με την ομάδα η οποία έχει μέσα παίκτες λίγο πιο έμπειρους. Okay, και ο Παναθηναϊκός έχει νεαρούς παίκτες και ο Όφι έχει νεαρούς παίκτες. Απλώς θεωρούμε και θέμα προπονητή και θέμα παικτών. Ο Παναθηναϊκός είναι μια κλάση λίγο πιο έμπειρος και μπορεί αυτό το παιχνίδι να το πάρει. Είναι και στο momentum, θέλει να πάρει παιχνίδια εκτός έδρας, να ανέβει λίγο, να μπει λίγο στις πιο πάνω θέσεις για την Ευρώπη. Ο Όφι νομίζω ότι έχει κάνει πράγματα πάνω από τις δυνατότητες του φέτος. Κανείς δεν θα πει ότι θα σταματήσει εδώ και θα σταματήσει να νικά. Είναι εκπληκτική ομάδα και είναι μια ομάδα η οποία βλέπεις ότι και στο παιχνίδι της δεν βγάζει καθόλου άγχος. Είτε είναι πίσω στο σκορ, είτε είναι μπροστά στο σκορ. Παίζει το ποδόσφαιρο που είναι να παίξει. Έχουμε όμως και ακόμα ένα παιχνίδι, φίλτοτε εδώ πέρα, σκηνοθέτα, για να κλείσει το πρώτο πιάτο της 15ης αγωνιστικής που σερβίρεται την Τετάρτη. Ναι, είναι το Ατρόμ της Λαμία. Ένας Τρόμπτς ο οποίος, όπως είπαμε, πέρασε από την Λάρισα νικώντας 1-2. Κόντρα σε μια Λαμία η οποία έχασε από τον Παναθηναϊκό 2-0. Και σε αυτό το παιχνίδι έχουμε προγνωστικό. Και είναι άσος, σε απόδοση περίπου 1-70. Ο Ατρόμπτς νομίζουμε ότι και αυτός είναι σε ένα φεγγάρι πολύ καλό και με τον Άρη. Στο τέλος έχασε τη νίκη στο τελευταίο λεπτό, με την ΑΕΛ νίκησε. Νομίζουμε ότι εντός έδρας θα εκμεταλλευτεί το momentum του και θα πάρει ακόμα 3 βαθμούς κόντρα στη Λαμία. Την ΑΕΚ δεν την είπαμε, ωραία, πολύ καλή φάση. Να πούμε και την ΑΕΚ για την Τετάρτη. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης. Η οποία ΑΕΚ ήδη στις ημέρας είναι... Okay, νίκησε με την Ξάνθη, έτσι, θετικό ντεμπούτο καρέρα. Α, το καπέλο μου δεν το σχολιάσαμε που άλλαξα. Αυτό είναι από Αλπατσίνο, τέτοιο, την καινούρια. The Iris. Ναι. Εντάξει, καλή ταινία είναι. Θες να τη σχολιάσεις. Α, επειδή την έχει σχολιάσει με τον Αριστοτέλη. Έχω ένα 30 δευτερόλεπτα να τη σχολιάσω. Εμένα μου άρεσε η ταινία και την είδα και στο σινεμά. Οι άλλοι βέβαια κοιμήθηκαν, δεν πρέπει να κάτι ροχαλιτά. Όντως άρεσε. Στην ταινία αυτή μπαίνει έχοντα φάει πρωινό και θες να φας άλλα δύο γεύματα. Κοίτα, την ταινία αυτή αν την έβλεπα στο Netflix δεν θα άντεχα να τη δω όλη με τη μία. Αλλά στο σινεμά, εγώ. Όχι. Καλά, και στο Netflix πλέον. Αλλά στο σινεμά, φίλε, εγώ ποτέ δεν έχω φύγει. Δηλαδή, όσο αηδία και να είναι, δεν φεύγω, ρε φίλε. Θα τη δω μέχρι το τέλος. Και τώρα, τι αηδία μπορεί να είναι Σκορτσέζε. Εντάξει, απλώς είναι λίγο βαριά η ταινία, γιατί έχει μεγάλα διαστήματα μη δράσης. Αλλά εμένα μου άρεσαν τα διαστήματα που είχε. Το ανέβασε όπως το γύρισε, το ανέβασε κατευθείαν. Ναι, δεν έκανε μοντάζ. Πόσα τέτοια ήταν, πόσα γίγκα ήταν. Ναι, θετικό ντεμπούτο καρέρα, αλλά η είδηση έρχεται από αλλού. Έρχεται από την πρόθεση του Δημήτρη Μελισανίδη και ακούστε τώρα, ακούστε, γιατί τα είχαμε πει εμείς εδώ με τον Αριστοτέλη, να φτιάξει το δικό του κανάλι, παιδιά. ΑΕΚ TV. Θυμάσαι που λέγαμε σε ένα βίντεο ότι έτσι όπως έκανε ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει και ο Ολυμπιακός, μπορεί να κάνει και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, η ΑΕΚ το κάνει, βέβαια δεν ξέρουμε αν θα είναι πανελλήνιας ή τοπικής εμβέλειας. Με μία κάμερα θα γίνει, μονοκάμερα. Λέρε, παιδί. Και άμα πάει μπάλα στο κόρνερ, τι θα δείχνει. Μπορεί να είναι μέσω Κοσμοτέ TV, δεν κάνω πλάκα. Γιατί υπάρχουν κάποια κανάλια τοπικά τα οποία εκπέμπουν μέσω Κοσμοτέ TV. Ας πούμε το One του Μαρινάκη εκπέμπει μέσω Νόβο και Κοσμοτέ TV. Λοιπόν, πάμε την Πέμπτη που έχουμε δύο ματσάκια. Παίζουν οι δύο αιώνιοι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, όχι μεταξύ τους όμως. Αλλά δεν αργεί αυτό το ματσάκι, παιδιά. Να πω εδώ πέρα ότι 18η αγωνιστική όπου θα είχαμε το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ έχουμε απεργία των διαιτητών. Ξέρετε αυτό. Οι διαιτητές θα απεργήσουν την 18η αγωνιστική και μένει να δούμε αν θα το τηρήσουν. Επειδή βάζουν ξένους και έτσι. Όχι, επειδή λέει το πώς το συμπεριφέρονται οι πρόεδροι των ομάδων. Και τίνω να πιστέψω ότι το τελευταίο περιστατικό ήταν η μήνυση που έκανε ο Μπέος στο Μαλούχο και στο Σιδηρόπουλο. Το ξέρεις και δεν μιλάς. Και δεν σε συμφέρει να μιλήσεις. Λοιπόν, Άρης Βόλος, μια που είπαμε Μπέος.
Ο Αχιλλέας Μπέος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον Άρη. Ο Βόλος προέρχεται από νίκη κόντρα στον Πανιόνιο. Μία ανατροπή. Έτσι. Μία ομάδα του, η πρώην ομάδα του Αχιλλέα Μπέου νικούσε στο πρώτο ημίχρονο. 1-0 και στο δεύτερο νίκησε η τωρινή ομάδα του Αχιλλέα Μπέου, ο Βόλος 2-1. Ο Άρης, ο οποίος, παιδιά, έχασε 3-1 στον Όφι, παρότι προηγήθηκε και αυτός, δηλαδή και εκεί είχαμε ανατροπή σε αυτό το παιχνίδι. Είχαμε εκεί κάποια σκηνικά μετά με, με τον Καρυπίδη. Έκανε κάτι σιβηλικά ποσταρίσματα στο Instagram, ότι αν είναι να φύγεις, φύγε με ψηλά το κεφάλι και ότι τα έχεις δώσει όλα. Έπεσε και ένα κράξιμο από τους οπαδούς πρώτη φορά και τελευταία φορά που ανεχόμαστε τέτοια παιχνίδια. Βέβαια, ο Άρης έχει και πολλά παράπονα από τη διαιτησία για ένα πέναλτι που δεν του καταλογίσει και πάνω στον Μπα, ο οποίος ο Βαρούχας βγήκε και είπε ότι ήταν πέναλτι. Και έβγαλε και ανακοίνωση μετά. Η ΠΑΕ Άρης, για ποιο λόγο λες εσύ, το θυμάσαι τον Κομίνη, από αυτό το σκηνικό που είχε γίνει με το ΠΑΟΚΑΙ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα πρέπει να το θυμάσαι. Και εσύ ακόμα που δεν ασχολείσαι. Ο Κομίνης ήταν ο διαιτητής που έπαιξε στο Όφι Άρης. Λένε ότι στη φάση αυτή του Μπα, ο Βαρ του είπε, έλα να δεις το πέναλτι. Και αυτός δεν πήγε, φίλε. Και έβγαλε ανακοίνωση ο Άρης, αλλά ποιο είναι το πιο αστείο τώρα από όλα αυτά. Ότι ο Κομίνης ορίστηκε στο Άρης Βόλος να είναι ο διαιτητής ΒΑΡ. Λένε κάποιοι ότι η ΚΕΔ τρολάρει τον Άρη. Ο Άρης έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι οι εξυγιαντές της πλάκας, τα ψωμιά σας είναι μετρημένα. Δηλαδή ψωμάκι υπάρχει να ασχοληθούμε. Απλώς θέλουμε να το κάνουμε το βίντεο μικρό και να το ανεβάσουμε γρήγορα. Κατάλαβες. Λοιπόν, και κλείνουμε την 15η αγωνιστική με το παιχνίδι του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ στην Νέα Σμύρνη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει αήττος, αν δεν κάνω λάθος είναι για 46ο παιχνίδι συνεχόμενο. Και εντάξει, νομίζω ότι θα τεσταριστεί στο ντέρμπι με τον Άρη στο Χαριλάου. Νομίζω την αγωνιστική μετά την πρωτοχρονιά. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ένα εύκολο απόγευμα στο Αγρίνιο, νίκησε 0-3 και φαίνεται το πόσο χαλαρό κλίμα και το πόσο καλό κλίμα υπάρχει από το τρολάρισμα μετά που κάνανε ο Λιμιός ο Πέλκας στο Γιαννούλη. Για να δούμε λίγο το βίντεο. Καλησπέρα, παιδιά. Πώς τελείωσε το αγώνα στο Αγρίνιο, γιατί το ξέρουμε και εμείς 0-3. Γκολ ο Λιμιός, γκολ ο Πέλκας. Γκολ ο Γιαννούλης. Δεν έβαλε. Έτρεχε όμως. Και γυρίζουμε τώρα με τον καλό πίσω. Χάστε. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ο Πανιόνιος, όπως θα είπαμε και στο παιχνίδι με τον Βόλο, δεν μπόρεσε να δείξει κάτι καλό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Πανιόνιος και ο Πανετολικός παίζουν ένα δικό τους πρωτάθλημα για το ποια ομάδα δεν θα τερματίσει τελευταία και δεν θα έχει τους λιγότερους βαθμούς για να έχει ελπίδες να σωθεί μέσω των play-out. Όποιος παίκτης και να είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με ακόμα περισσότερες επιλογές. Όπως Fantasy, Missions και Match Combo του Stoiximan.gr. Stoiximan.gr. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι βλέπουμε ένα από τα πιο αμφίροπα πρωταθλήματα και έχουμε πάρα πολλές ομάδες που είναι πολύ κοντά στη βαθμολογία. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις, Χρήστο Χάρη, τις τρεις πρώτες ομάδες, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, υπάρχει μια απόσταση από τον 4ο Όφι μέχρι τον 11ο Βόλο που είναι 8 ομάδες που έχουν μεταξύ τους 5 βαθμούς περίπου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε κάθε αγωνιστική αυτό το πράγμα είναι ρευστό. Μπορεί να αλλάξει ποιες ομάδες θα είναι στην Ευρώπη. Οπότε παρακολουθούμε με έντονο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα και έχουμε τώρα την εμβόλυμη αγωνιστική για να έχουμε μετά την 16η και να πάμε στις διακοπές μας, να χαλαρώσουμε, να δείτε εσείς τα guest που σας ετοιμάζουμε, τα ωραία. Να πω ότι guest θα βάλουμε πρωτοχρονιά και τη Χριστούγεννα. Λοιπόν, Χριστούγεννα θα βάλουμε τον Τζάρλι και πρωτοχρονιά βάλουμε τον Κατσουράνη και μετά ετοιμάζουμε και άλλα guest, όχι μόνο το Στήριο Γιουργούτζο. Είπαμε, έχουμε πάρα πολλά. Ανοιχτά μέτωπα, να πούμε έτσι. Ναι, θα πω να κάνετε, παιδιά, subscribe. Γιατί από την... Τι? Γιατί πρέπει να φτάσουμε 50.000 να δώσουμε το giveaway. Και θέλω να μας πείτε τι θέλετε, τι δώρο θέλετε. Έτσι σε λογικά πλαίσια. Γιατί και εγώ θέλω ένα αμάξι καινούριο. Έχουμε συζητήσει τι αμάξι θέλουμε. Το ίδιο θέλουμε. Το ίδιο θέλουμε. Εντάξει. Γιατί τι είναι μπλούζα, είναι που θα την φοράμε και οι δύο. λέει μια Jaguar, είναι, θέλουμε και οι δύο τώρα, αλλά δεν θέλουμε και οι δύο να ερχόμαστε στην δουλειά με την Jaguar. Αν σας άρεσε που είμαι μόνος μου, στείλτε μου για να κάνω και πιο πολλές φορές μόνος μου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Θα το στείλω τον άλλον και θα κάνω μόνος μου. Εντάξει, πείτε μου τι θέλετε. Κάντε subscribe, κάντε like, κάντε share, αφήστε το comment σας. Κάνουμε και TikTok. Παιδιά, πείτε λίγο άμα το χρησιμοποιείτε αυτό το πράγμα, γιατί τώρα πρόσφατα το ανακάλυψα. Ένα καινούριο social. Όχι ρε, TikTok, πώς λέγεται αυτό. TikTok. Τώρα η νεολαία το χρησιμοποιεί. Δεν έχω καταλάβει τη χρησιμότητά του ακριβώς. Απλώς πείτε μας αν το χρησιμοποιείτε να κάνουμε και εκεί βιντεάκι. Αυτό ρε παιδιά. www.betarades.gr. Μπείτε στο site να δείτε ό,τι θέλετε για το στοίχημα και εμείς τα λέμε την Πέμπτη που θα γυρίσουμε το βίντεο για την 16η αγωνιστική και έχουμε και ντέρμπι. Έτσι θα κάνουμε και ξεχωριστά Παναθηναϊκός Άρης.